Ένα ακόμα επίτευγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να στήσει κλίμα διχαστικό και να διαμορφώσει την αρνητική εικόνα μιας κοινωνίας που βράζει και οδηγείται στην οργή. Βασικά ατομικά δικαιώματα περιορίζονται. Θεμελιώδεις ελευθερίες περιστέλλονται. Οι πολίτες καθυλωμένοι παρακολουθούν μουδιασμένοι τις συνθήκες πολέμου από τον παράζ κυβερνητικής βίας, το οποίο προήλθε από τα lockdowns που έχει επιβάλει εδώ και μήνες η κυβέρνηση. Αποκορύφωμα των ακραίων κυβερνητικών πρακτικών, το σκηνικό βίας που στήθηκε από την αστυνομία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στη Νέα Σμύρνη. Κύματα οργής έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο η απογοητευτική δράση της αστυνομίας. Η κοινωνική έκρηξη ξεκίνησε και υπέτειος, γι' αυτό είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Έλεξε με την κακοδιαχείριση του COVID-19 να οδηγήσει στη φτώχεια τους πολίτες, ενώ παράλληλα δημιούργησε ένα κράτος καταστολής με τις δυνάμεις ασφαλείας να χτυπούν πολίτες που αντιδρούν. Το αντικρίσαμε στον Ασπρόπυργο, στη Θεσσαλονίκη, στο Σύνταγμα, στη Νέα Σμύρνη και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Το απόγευμα της Τρίτης, περίπου 10.000 πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά των lockdowns και της κυβερνητικής βίας που βρίσκεται σε έξαρση. Με τις εικόνες που ακολούθησαν να είναι σοκαριστικές. Λίγη ώρα αργότερα, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μέσω διαγγέλματος μιλώντας για διχασμό. Όμως, όπως διαβάζουμε στα χιλιάδες σχόλια που υπήρξαν στο Facebook του, οι πολίτες έχουν άλλη άποψη. Δυστυχώς, κάποιοι αγνόησαν τις προειδοποίησεις μας. Και σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία, για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο, όπως έκανα και στο παρελθόν, απαντώ το εξής. Το βράδυ των εκλογών της 7ης Ιουλίου του 2019, τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Σύμφωνα με τους πολίτες, ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που έσπηρε το διχασμό στην κοινωνία με τα μέτρα που πήρε και τα πολλά σκάνδαλα που συνδέονται με την κυβέρνησή του. Ο κόσμος, όπως παρατηρούμε και στα μηνύματα που αναρτά, απαιτεί εδώ και τώρα την παραίτηση του Πρωθυπουργού.